Μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι η πρώτη παρουσίαση του συνδυασμού Δύναμη Αναποχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Θόδωρο Καρυπίδη. Γνωστός από τα παλιά, 20 χρόνια μαχόμενος στη δημοσιογραφία, αποδέχθηκε μία πρόκληση εξαιτίας των ανεπάλληλων γεγονότων τα τελευταία χρόνια και τίθεται επικεφαλής μιας ενωτικής προσπάθειας που θέλει να βρει το βηματισμό ολόκληρη Δυτική Μακεδονία μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και στα αδιέξοδα που έχουν επέλθει. Για να μην λέμε και πολλά, θα δώσω αμέσως το λόγο στον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον Θόδωρο του Καρυπίδη. Λοιπόν, καλησπέρα, ευχαριστώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους που είναι μια τέτοια δύσκολη ώρα για αυτούς, γιατί ξέρω πώς είναι η δουλειά μας. Βρίσκονται εδώ κοντά μου για να ανταποκριθώ στο κάλεσμα που έκανα για να μιλήσω μέσω αυτών σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και να απαντήσω στα όποια ερωτήματα έχουν να θέσει. Είμαι υποψήφιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου. Ξεκίνησε μια προσπάθεια τα τελευταία 4 χρόνια, όχι με στόχο να είμαι υποψήφιος. Με στόχο να αποτρέψουμε το άδικο. Αυτό που ήρθε στη χώρα μας μέσω των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Το πρόταγμα συγκεκριμένο. Στη χώρα αυτή, με αυτή την πολύ μεγάλη γεωπολιτική αξία και τα διεθνή συμφέροντα να έχουν στραμμένο το βλέμμα στην πατρίδα μας, εμείς από την πρώτη στιγμή αντιληφθήκαμε τι πάει να γίνει. Και όταν λέω εμείς, ενώ το μέσο στο οποίο έχω την τιμή να διοικώ και να εργάζομαι. Θυμίζω προς όλους ότι πριν ακόμη το μνημόνιο το 2010 πάει στη Βουλή, εμείς το αφεκαλύψαμε στην Αγγλική περί τις 1.300 σελίδες. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πήγανε μόλις 114 σελίδες. Τα ψηλά, τα μεγάλα γράμματα και αυτά που σήμερα ζούμε δεν είχαν πάει τότε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όταν είπαμε τι θα γίνει στην Ελλάδα, ακόμη και η μητέρα μου, την οποία είναι εδώ, ακόμη και η μητέρα μου είχε πει: αγόρι μου, πρέπει να είσαι τρελός, είναι αυτά που λες στον κόσμο. Δεν θα γίνουν αυτά. Να όμως που για κακή τύχη όλων μας γίνανε. Από τότε πλανάται ένα ερώτημα. Γιατί γίνανε, αν θα έπρεπε να γίνουν και γιατί οδηγήθηκε εδώ η χώρα. Ο χρόνος κύλησε. Όλοι βιώνουμε αυτή την αδικία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και ο πολιτικός κόσμος. Και που είναι πολλά τα ερωτηματικά τα οποία ακόμη και σήμερα δεν έχουν απαντηθεί. Με αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε, ως κανάλι να αναδεικνύουμε τα θέματα, να καταγράφουμε τις απόψεις, να είμαστε κοντά στην κοινωνία, για την κοινωνία, δεχτήκαμε και πολλές επιθέσεις. Δεν μας πτώρησαν. Συνεχίσαμε τον αγώνα. Πλησίασε ο χρόνος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δέχτηκα μια πρόταση, αναγνωρίζοντας την όλη προσπάθεια και τα προτάγματα που βάζαμε, ότι παράδειγμα η χώρα πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον τα βασικά της αγαθά, που για μένα αγαθά είναι το νερό και η ενέργεια, που έχουν άμεση σχέση με τη Δυτική Μακεδονία, αφού εδώ είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας, αλλά και εδώ είναι τα περισσότερα επιφανειακά νερά της χώρας, κατά 70% περίπου. Θέθηκα μια πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ να κουβεντιάσουμε μαζί, αν θα με ενδιαφέρει να ηγηθώ μια τέτοια προσπάθεια. Ζήτησα 15 μέρες χρόνο για να κουβεντιάσω καταρχήν με τον εαυτό μου, γιατί ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να είμαι πολύ σοβαρός και υπεύθυνος. Κουβέντιασα με την οικογένειά μου, κουβέντιασα με τους συνεργάτες μου, γιατί ο Flash για μας δεν είναι μια επιχείρηση, είναι μια ιδέα. Μια ιδέα που φιλοξενεί τη δημιουργία
τις ανησυχίες και τις πρωτοβουλίες όλων των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας. Και από εκεί άναψε πράσινο φως. Μου είπαν όλοι, πρέπει να το κάνεις. Εάν δεν το κάνουμε, εάν δεν το κάνεις, θα είμαστε γραφικοί και θα είμαστε απόντες αυτών των αγώνων που είναι και έτοιμα της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που κάποιοι θέλουν να την έχουν στον καναπέ, σε απόγνωση, ταπεινωμένη, με έλλειμμα στην αξιοπρέπεια. Και επειδή ο Έλληνας είναι περήφανος λαός, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Όταν επανήλθα να δώσω την απάντησή μου, στον κόμμα που με τίμησε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, έχουμε κοινό τόπο στον αγώνα και στη φιλοσοφία μας, σου έβαλα τρία ζητήματα. Τα ξεκαθαρίζω. Δεν θα πειράξετε την ενέργεια. Θα κρατήσετε το δημόσιο χαρακτήρα της ενέργειας. Δεν θα πειράξετε τα νερά και θα αποκαταστήσετε την αδικία η οποία υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία. Και τους έκανα μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση που ήταν η κυρίαρχη για να δεχτώ να είμαι υποψήφιος. Σας την καταθέτω αυτή την πρόταση για να την ακούσετε. Τη λέω πρωτοπόρα. Είπα, επειδή η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει ως περιφέρεια υψηλό ΕΠ χάρη της ΔΕΗ, το οποίο είναι ψευδεπίγραφο, με αποτέλεσμα να χάνει αρκετά εκατομμύρια ευρώ από διάφορα κοινοτικά προγράμματα, είπα τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να το αποκαταστήσετε. Και ένας τρόπος υπάρχει για να το αποκαταστήσετε. Θα υπάρξει ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για όλα τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας με φθηνότερο ρεύμα κατά 30% και για όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας με φθηνότερο τιμολόγιο κατά 50%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ο κάτοικος από τη Σαμαρίνα μέχρι τον Πολύβιο, από την Κρυσταλλοπηγή μέχρι το Λιβαδρό, θα έχει τη δυνατότητα να βιώνει με χαμηλότερο κόστος, να είναι συμμέτοχος στον πλούτο που παράγεται στην περιοχή του και στην αδικία που υπάρχει μέσω των διαφόρων προγραμμάτων να μην υστερεί έναντι των άλλων περιοχών. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή. Έγινε αποδεκτή γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι τι πετυχαίνουμε. Φθηνότερο κόστος διαβίωσης αλλά και προσέλκυση επενδύσεων. Με 50% φθηνότερη την ενέργεια στις επιχειρήσεις, αφού το ζητούμενο είναι η χώρα να πάρει μπροστά η οικονομία και να γίνει ανταγωνιστική, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε και επενδύσεις. Αυτό έγινε αποδεκτό από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με ενθουσιασμό το αποδέχτηκαν οι άνθρωποι και έτσι προχώρησε η διαδικασία της υποψηφιότητάς μου. Ο χρόνος κύλησε. Όχι πολύ, πολύ λίγος ήταν ο χρόνος. Και άνοιξε η επικοινωνιακή καταιγίδα στο πρόσωπό μου. Αναμοχλεύοντας πράγματα τα οποία μπορεί να είναι είτε σε προσωπικές μας σελίδες, τις οποίες μπορεί να τις διαχειριζόμαστε οι ίδιοι ή ακόμη και οι συνεργάτες μας, ανακάλυψαν δύο πράγματα. Καταρχήν, μία ανάρτηση στο Facebook που με ήθελε ότι εγώ να είμαι αντισημιτιστής. Ένας άνθρωπος που βλέπω εδώ πολύ περισσότεροι είναι και πόντι, που έχει ζήσει τη γενοκτονία, να είναι κατά ανθρώπων που έχουν ζήσει προκαυτώματα και γενοκτονίες. Η πρώτη απάντηση λοιπόν για αυτούς που με θέλουν ότι είμαι αντισημιτιστής. Εδώ υπάρχει ένα κείμενο από καθηγητή του Πανεπιστημίου μέχρι πρότινος των Βαλκανικών Σπουδών Δυτικής Μακεδονίας και τώρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ξεκάθαρα λέει ότι αυτό το κείμενο δεν είναι δικό μου. Θα το δώσω στους δημοσιογράφους για να το δημοσιεύσουν, να το διαβάσουν, να το επεξεργαστούν. Η δικιά μου δημοσίευση στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα δηλαδή, είναι μεταγενέστερη του κειμένου, είναι αναδημοσίευση και όπως ξέρουν πολύ καλά εδώ οι συνάδελφοι, όλοι αναδημοσιεύουμε πράγματα για να τύχουν τον σχολιασμό των αναγνωστών μας, για να παίρνουμε και ευρήματα. Το αν έχω κάνει εγώ την αναδημοσίευση δεν παίζει ρόλο. Και αναλαμβάνω την ευθύνη το ότι βρέθηκε το συγκεκριμένο κείμενο στη δικιά μου τη σελίδα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι η θέση μου. Και ξεκαθαρίζω προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είμαι ούτε αντισημιτιστής, ούτε ρατσιστής και όλα αυτά που με καταλογίζουν. Και γι' αυτό οι κατηγορίες, οι λάσποι και τα χαλκία πέσαν στο κενό. Και γι' αυτό όλος αυτός ο κόσμος που βλέπω σήμερα εδώ είναι κοντά μου. Δεν πείθουν κανένα στη Δυτική Μακεδονία για αυτά που με καταλογίζουν. Και γι' αυτό πρέπει να.
Το ερώτημά μας του πλανήτη είναι γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Πώς θυμηθήκαν ξαφνικά τη Δυτική Μακεδονία. Πώς θυμηθήκαν έναν άνθρωπο τον οποίο υποτίθεται τον ξέρα. 20 χρόνια είμαστε συνάδελφοι. Και με τους συναδέλφους των Αθηνών και τους συναδέλφους της Δυτικής Μακεδονίας. Η απάντηση είναι απλή. Πρώτος στόχος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Και δεύτερος στόχος, ο δημόσιος πλούτος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τον οποίο εγώ υπερασπίζομαι, θα υπερασπίζομαι και θα δώσω τη ζωή μου, αν είμαι περιφερειάρχης, να μην τον ρωτήσω. Δεν σταμάτησαν εκεί όμως, αναμοχλεύσαν και το διαδίκτυο να βρούνε ποια είναι η δημοσιογραφική μου δουλειά. Και από τη δημοσιογραφική μου δουλειά βρήκαν ένα βίντεο με τον κύριο Κασιδιάρη. Εδώ είναι οι συνάδελφοι και θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα απαντήσω και στα ερωτήματά τους. Δεν υπάρχει πουθενά στη δημοκρατία ο αποκλεισμός. Δεν μου δίνει το δικαίωμα κανείς μα κανείς στη δουλειά μου να αποκλείω και επειδή έχω δείξει με τη δραστηριότητά μου και την πορεία μου ότι αγωνίζομαι να ακούγεται η άλλη άποψη με την οποία εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό είναι η δημοκρατία. Έγινε μία αναφορά ότι είμαι κερατιστής για τους λάθρομετανάστες. Έτσι είπαν ότι τους είπαν. Όλο και να το σχόλιο είναι καθαρά ειρωνικό και μπορεί κανείς να το καταλάβει. Ειρωνεύομαι τις δράσεις τους και γι' αυτό και εστιάζω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Τη λέξη λάθρομετανάστες δεν την εισήγαγε ο Θόδωρος ο Περιφύδης στο πολιτικό βίο και στον πολιτικό λόγο. Την εισήγαγαν αυτοί που σήμερα μας οδήγησαν στα μνημόνια. Και υπάρχουν δεκάδες βίντεο και θα τους τα χαρίσω, όπου υπάρχει βουλευτής, υπάρχουν καλεσμένοι που λένε τους μετανάστες λάθρομετανάστες, θυμώνω με τους καλεσμένους αυτούς, τους διορθώνω και τους λέω θα τους λέτε μετανάστες. Δεν υπάρχει λαθρέα ζωή. Και σε αυτό επάνω τι πετύχαμε. Να εξοργήσουμε τους μετανάστες που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία, να εκδώσουν κείμενο το οποίο θα σας το δώσω πάλι στους συναδέλφους και μάλιστα μία εξ αυτών, η κυρία Λίτση Βέρα, διαβάζω, λέει ευχαριστώ θερμά κύριε Περιπίδη για την συνεχή στήριξη προς τους οικονομικούς μετανάστες που εργάζονται στην Ελλάδα και τους αγώνες που κάνατε κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Όταν το ελληνικό κράτος σε πολλές περιπτώσεις ήταν αφιλόξενο, ήσασταν ο μοναδικός δημοσιογράφος και ο μοναδικός τηλεοπτικός σταθμός, τον οποίο διοικείται το ΦΛΑΣ, που μας έδωσε βήμα με ειδική εκπομπή για τους μετανάστες, με τίτλο «Συνυπάρχουμε», την οποία είχα την τιμή να επιμελούμε και να παρουσιάζω. Από πού προκύπτει ότι η μέρα της στήσης. Αυτά τα δίνουμε στο χθες. Δεν πτωούμε, μου δίνουν δύναμη, θα συνεχίσουμε τον αγώνα και την απάντηση θα τη δώσουν οι Δυτικομακεδόνες το βράδυ των εκλογών. Συνοψίζοντας ποιο είναι το συμπέρασμά μου. Τους φόβησε η αγάπη σας, η εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου και γι' αυτό με επιτέθηκαν. Αλλά την απάντηση θα τη δώσετε εσείς. Καθαρές κουβέντες. Είμαι εδώ, θα σταθώ όρθιος, δεν τους φοβάμαι, ό,τι και να κάνουμε, γιατί έχουμε και προτάγματα και πρόταση και οράματα. Και για να πάμε για την επόμενη μέρα, επειδή αυτό που κάνουμε σήμερα στην Κοζάνη θα το κάνω και στην Καστοριά και στη Φλόρινα και στα Γραβενά και στην Τολεμαίδα και θα ξεδιπλώσουμε και τον αναπτυξιακό μας πλάνο και την αναπτυξιακή μας πρόταση και την πρόταση στη διοίκηση, εγώ δεν θα είμαι περιφερειάρχης της Κοζάνης. Θα είμαι περιφερειάρχης και των Γραβενών και της Φλόρινας και της Καστοριάς χωρίς αποκλεισμούς, με ισόρροπη ανάπτυξη, με περιφερειακή συνείδηση. Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε τον όρο περιφερειακή συνείδηση, νομίζουμε από τους ανθρώπους που τον εισήγαγε πρώτος στη δεκαετία του 90. Είμαι ο πρώτος που μίλησε ότι η Κοζάνη θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει κατά το αθηνοκεντρικό κράτος. Πρέπει να λειτουργήσουμε με ισορροπία. Και αυτοί ακόμη που θέλουν να δομήσουν ανάπτυξη στην πόλη, πρέπει να φροντίσουν πρώτα να υπάρξει το χωριό. Όταν καταργείς το χωριό, αργοπεθαίνει και η πόλη. Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, γιατί και εκεί πολλά ακούγονται και λέγονται.
Θα γίνει ζήμωση μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία ίδια θα αναδείξει και θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι με αφορά, θα δώσω στη δημοσιότητα όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία. Είμαι δημοσιογράφος από τη δεκαετία του 90, όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουμε υποθεμέσιες. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι στη διάθεση του καθενός, του κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί διεκδικώ να γίνω μέλος της κάθε οικογένειας της Δυτικής Μακεδονίας. Είτε με ψηφίσουν, είτε δεν με ψηφίσουν, θέλω οι Δυτικομακεδόνες να με θεωρούν ότι θα είμαι μέλος της οικογένειάς τους. Άρα θα πρέπει να ξέρουν εις βάθος και ποιος είμαι και με ποιον έχουν να κάνουν. Το ίδιο θα απαιτήσω και από τους συνεργάτες μου και από τους αντιπεριφερειάρχες να δώσουν στη δημοσιότητα όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. Και κάθε χρόνο επίσης να δίνουν στη δημοσιότητα όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. Για καθαρότητα και για διαφάνεια. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, γιατί ξέρω ότι έχουν υποχρεώσεις. Θα πρέπει να πάνε και σε λίγο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαι ανοιχτός να απαντήσω σε όλα σας τα ερωτήματα. Ο κύριος Μαυρίδης. Το ερώτημά μου είναι μετά την αποτυχία του χρήσματος από το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποιο κόμμα σας εμπιστευτεί, πώς θα το διαχειριστείτε, τι θα απαντήσετε. Ναι. Επειδή πληροφορήθηκα τώρα ερχόμενος για τη συνέντευξη, τίποτε βγήκε μία ανακοίνωση, δεν την έχω δει, την πληροφορήθηκα. Με αφορμή το λέω, έτσι, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι εξέδωσε μία ανακοίνωση να μας στηρίξει ένα κόμμα, συγκεκριμένα μου είπαν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, δεν θα δεχτώ στήριξη από κανένα κόμμα. Οι πολίτες, δεν ισχύει. Δήλωση πληροφορία. Α, πληροφορία, οκ. Okay. Απλά με την αφορμή αυτό ευχαριστώ τους ανθρώπους που μου το διευκρινίζουν. Ξεκαθαρίζω, δεν θα δεχτώ στήριξη από κανένα κόμμα. Επειδή όμως όλοι οι πολίτες, κάποιοι πολίτες είναι μέλη σε κάποια κόμματα, μπορούν ως πολίτες, μέλη κομμάτων, να μπουν στην προσπάθειά μας αυτή που θα καταβάλουμε. Η οποία θα είναι προσπάθεια κατά των μνημονίων, κατά της υποτέλειας, για να δημιουργήσουμε μια πραγματική δυνατότητα που μέσα από τις πολιτικές μας θα σκίσουμε τα μνημόνια για αυτή την υποτέλεια. Κύριε Καλυπίδη, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, έχουν διακοπεί. Οι συζητήσεις που υπάρχουν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, και ευχαριστώ που ζήτησε που μου δίνει τη δυνατότητα να το διευκρινίσω, με την κουβέντα που κάναμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά θα κινούσε μια διεύρυνση ενός κοινωνικού μετώπου. Συμφωνημένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο θα έμπαιναν οι αντιμνημονιακές δυνάμεις και οι ανεξάρτητοι Έλληνες κτλ. Οι κουβέντες που υπάρχουν με τους ανεξάρτητες Έλληνες είναι το εξής. Δεν θέλω στήριξη. Όποια μέλη, στελέχη, φίλοι των ανεξάρτητων Ελλήνων εμπιστεύονται την πρωτοβουλία μου, την ανεξάρτητη αυτή πρωτοβουλία, είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Όχι στήριξη από το κόμμα. Με τους δικούς σου όρους, φαντάζομαι. Όχι, με τους όρους είπαμε ποιοι είναι. Καθαρά πράγματα. Για να μην φύγουμε από το θέμα, μια που είμαστε εδώ, γιατί τώρα λέτε δεν θα δεχτεί τη στήριξη από κανένα κόμμα, ενώ πριν είχατε δεχτεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω γιατί. Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ την εξήγησα που οφείλεται. Και τι κουβέντες κάναμε. Στη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα αντιμνημονιακό, έτσι, είπαμε ότι, δέχτηκα να συζητήσω μαζί τους βάζοντας κάποιους όρους, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί. Εγώ δεν παρεκκλίνω από τους όρους, μακάρι αυτούς τους όρους να πει αύριο ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ότι τους υλοποιεί. Δεν έχω κανένα θέμα. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα συμφωνίας αρχικής με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα διευρύνω αυτό το κοινωνικό μέτωπο για να εμπλακούν και άλλα κόμματα αντιμνημονιακά, με την απουσία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχομαι στήριξη από κανένα κόμμα. Δηλαδή δεν θέλω αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας στη λογική της κατάργησης των μνημονίων και της αλλαγής μιας άλλης πολιτικής. Επιτρέψτε μου τον όρο να βγει κάποιος και να πει ότι όχι να καπέλωθει την προσπάθεια, αλλά να πει ότι εγώ είμαι εκεί. Δεν υπάρχει κανείς. Εδώ υπάρχουν μόνο οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ να είχα και τη στήριξη των άλλων να είχα, πάλι αυτό το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Δεν αποκλίνω από αυτό. Το ίδιο θέμα πάντα, συγγνώμη κιόλας το επιμένω, δέχτηκε ένα ερώτημα από αναγνώστη, έτσι, και το μεταφέρω όπως ακριβώς ήταν. Γιατί ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν πήρε μόνος του την πρωτοβουλία να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, αλλά περίμενε ένα ακόμα, οποιοδήποτε είναι αυτό, να του κάνει αυτή την πρόταση που ανέφερε στη συνέντευξη. Ζήσει, το απάντησα. Δεν είχα καμία βλέψη να. Ναι, απλά είχε την επικαιρότητα το όνομά σου, Θόδωρε, συγγνώμη για το ελληνικό. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ σου έκανε αυτή την πρόταση όπως το παραδέχτηκε. Ναι. Και σου είπα γιατί αποδέχτηκα την πρόταση. Γιατί έβαζα κάποια πολιτικά προτάγματα, τα οποία ούτως άλλως για τα οποία εμείς αγωνιζόμασταν ως μέσο κτλ.
Και συνεχώνησαν στο κυρίαρχο που ήταν για μένα αυτό που σας περιέγραψα. 30% φθηνότερο ρεύμα σε όλα τα νοικοκυριά και 50% φθηνότερο ρεύμα στις επιχειρήσεις. Στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που απέστειλε την υποστήριξή της, πόσο πόσο θέλετε να πείτε κάτι. Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σεβάστηκα την πρόταση που μου έκανε να είμαι υποψήφιος, έτσι σεβάστηκα και την απόφασή του να άρει την εμπιστοσύνη του ή τη στήριξη, αν θέλετε, στην προσπάθειά μου. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να προκύψει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι υποταγμένη στους δανειστές μας και δεν θα δέχεται εντολές από εξωθεσμικά κέντρα και κέντρα τα οποία βρίσκονται μέσα και έξω από τη χώρα. Άλλος. Ναι. Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, κύριε Καρυπίδη, την ανακοίνωση μάλλον της υποψηφιότητας, ο κόσμος τη δέχτηκε με ανάμεικτα αισθήματα. Υπάρχουν θετικά αντίκτυπα από την υποψηφιότητα, υπάρχουν και αρνητικά. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα αρνητικό για να ζητήσω την απάντησή σας. Το αρνητικό λοιπόν είναι αυτό που λέει ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ήθελε να είναι στο παρελθόν πάμπολες φορές υποψήφιος και όχι με ένα κόμμα. Για παράδειγμα λένε, και αν χρονικά κάνω κάποιο λάθος διορθώστε μου, το 2006 ήθελε να είναι υποψήφιος νομάρχης με τη Νέα Δημοκρατία στη θέση του Δακίου. Τέσσερα χρόνια μετά στις πρώτες περιφερειακές εκλογές ήθελε να είναι υποψήφιος με τον Πασόκ και με τον κύριο Παπαϊορδανίδη. Ενδιαμέσως στις βουλευτικές εκλογές ήθελε να είναι υποψήφιος βουλευτής με τον Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα ήταν προς στιγμήν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πιο ήπια έτσι, επίκριση που σας κάνουν είναι ότι είστε πολιτικά νεφελώδεις και η πιο αιχμηρή είναι ότι έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που διακατέχεται από έναν πολιτικό αρηβισμό, δηλαδή εξουσία με όποιο κόμμα, με κάθε τρόπο. Αυτά είναι που ακούγονται. Έτσι είναι. Σας. Λοιπόν, απαντώ. Ήθελε, λένε. Ήθελε. Η Νέα Δημοκρατία, λέει και μπορείτε να το αν ήθελε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπαϊορδανίδης. Μπορείτε να το ρωτήσετε. Αν ήθελε ο κύριος Καρυπίδης, ο Θόδωρος, να είναι υποψήφιος με τον κύριο Παπαϊορδανίδη, αν του προτάθηκε να είναι. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, τα ξέρετε γεγονότα. Νομίζω σας το έχουν πει και κορυφαία και δικά στελέχη, ότι η πρόταση έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προτάσεις δεχόμουν πάντα να είμαι υποψήφιος και είναι λογικό. Άνθρωποι είμαστε που ζούμε μαζί, πάντα τα κόμματα αναγνωρίζουν τις καθαρές φωνές, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προσελκύσουν ψήφους. Έτσι δεν το αρνούμε αυτό το πράγμα. Έγιναν κουβέντες, αλλά δεν προσέτρεξα ποτέ σε καμία Νέα Δημοκρατία, σε κανένα ΠΑΣΟΚ, σε κανένα ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσω να είμαι υποψήφιος. Το ξεκαθαρίζω κατηγορηματικά και θυμίζω ότι όσο παίζανε το όνομά μου ότι θα είμαι αντιπεριφερειάρχης στις εκλογές της πρώτης περιφερειακής με τον κύριο Παπαϊορδανίδη και το ότι είχε παρέλθει ακόμη και ο χρόνος, εμείς λέγαμε δελτία ειδήσεων και το διαψεύσαμε μία εβδομάδα νωρίτερα μαζί με τον Χρήστο. Είναι καταγεγραμμένα αυτά, να μην επαναρχόμαστε. Υπάρχουν και τα βίντεο. Ο Παναγιώτης της Παπαγίου. Τώρα, μια και μας ανέφερες τη συζήτηση που είχες στην αρχή με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε ίσως να μάθουμε και το περιεχόμενο της συζήτησης κατόπιν των όσων συνέβησαν με τον κύριο Βίτσα όταν ήρθε στην Κοζάνη. Ναι. Γιατί ακούγεται, για παράδειγμα, ότι σας προτάθηκαν διάφορα πράγματα. Για να δώσουμε και μια απάντηση στα όσα ακούμε δεξιά και αριστερά. Ήταν μια πολύ εγκάρδια συζήτηση και έγινε στο γραφείο μου μαζί με τον κύριο Βίτσα και τον κύριο Κουλάκη. Υπήρχε και επικοινωνία με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα. Το απάντησα και πριν. Η υποψηφιότητά μου δέχθηκε μια επικοινωνιακή καταιγίδα που δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο που η Δυτική Μακεδονία να δέχθηκε τέτοια επικοινωνιακή καταιγίδα. Αυτό κάτι σημαίνει. Θυμίζω προς όλους, επειδή το θέμα ξεπέρασε τη χώρα, αλλά προσέξτε, ήταν ίδιες όλες οι τοποθετήσεις. Δηλαδή, αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία, το έλεγε και το ΠΑΣΟΚ, όταν ρωτήθηκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι αντισημιτιστής ο Καρυπίδης, είναι φασίστας ο Καρυπίδης. Είπε, όχι ρε παιδιά, δεν είναι, τον ξέρω 20 χρόνια. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν διέψευδε
ευρύτερα, μέχρι να άρουν την υποψηφιότητά μου για το Πασόκ, και ήμουν φασίστας, ρατσιστής και αντισημίτης. Αφού έγνοια τη υποψηφιότητά μου, μετά ο Θόδωρος ο Καρυπίδης δεν ήταν ούτε αντισημιτιστής, ούτε φασίστας. Μια χαρά παιδί ήταν. Αυτό που ήξερε αυτός. Άρα λοιπόν, αυτή η επικοινωνική καταιγίδα στρεφόταν ευθέως πρωτίστως στον Αλέξη τον Τσίπρα και στη συνέχεια και σε μένα και στην περιοχή μας για τα συμφέροντα που διακυβεύονται και τα ξέρουμε όλα, γιατί τα περιέγραψα. Ενέργεια και νερά. Συμπίτη, ο Αλέξης ο Τσίπρας να διεκδικεί και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ένα τέτοιο θέμα ξεπερνάει τον Ατλαντικό και πάει από την άλλη πλευρά και υπήρξε για πρώτη φορά υπήρξε τέτοια ανακοίνωση. Δεν υπήρξε πουθενά. Δεν υπήρξε τέτοια αναφορά πέρα από τον Ατλαντικό για έναν υποψήφιο περιφερειάρχη στη Δυτική Μακεδονία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αντιμετώπιζε θέματα ως υποψήφιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει θέματα και με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Κατανόησα λοιπόν εκεί τη δυσκολία που υπήρξε. Ανταλλάξαμε απόψεις. Δεν μου ζητήθηκε να παραιτηθώ. Για να το ξεκαθαρίσω. Η πρώτη πρόταση που έγινε ήταν να προσφύγω στη δικαιοσύνη και να αποδείξω ότι δεν είμαι αντισημιτιστής και φασίστας. Και ότι αυτή η ανάρτηση είναι δικιά μου. Να αποδεικνύεται, ορίστε. Δεν είναι δικιά. Αποδείχτε. Θα σας το μοιράσω να το έχω. Εγώ όμως δεν μπήκα σε αυτή τη λογική, διότι είπα ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν θα παγώσει η υποψηφιότητά μου, γιατί εγώ αυτή την υποψηφιότητα δεν την έχω χάρη του ΣΥΡΙΖΑ, κανενός θα είμαι υποψήφιος χάρη της Δυτικής Μακεδονίας. Και από τη στιγμή που συνεφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά που έβαλε ζητήματα, τότε είπα πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή το θέμα μου δεν ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ ή για τους ΑΝΕΛ, για τους υπολείπους που θα συστρεβόταν αυτό το κοινωνικό μέτωπο. Ήταν για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Πώς θα μπορούσα εγώ να δεχτώ να πάψω την υποψηφιότητά μου μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη ή η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αν αυτή η ανάρτηση είναι δικιά μου ή όχι. Αυτή ήταν η κουβέντα που έγινε. Και είπα εγώ, επειδή οι κουβέντες που κάναμε και δέχτηκα να είμαι υποψήφιος ήταν με συγκεκριμένα προτάγματα για την περιφέρειά μου και για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, δεν κάνω ούτε ένα βήμα πίσω και οι πολίτες θα δώσουν την απάντηση στις 18 του Μάη αν είμαι αντισημιτιστής, αν είμαι φασίστας, αν είμαι ρατσιστής, αν είμαι παιδί του συστήματος, αν είμαι υπάλληλος του συστήματος ή αν είμαι ένα παιδί από τη Δυτική Μακεδονία που αγαπάει τον τόπο του και τους πολίτες. Απλά. Δήλωση ανεξαρτητοποίηση ζητήθηκε. Παρέτηση όχι. Όχι. Κύριε Καρυπίδη, είναι εδώ και αρκετές μέρες που ανακοινώσατε την απόφασή σας να διεκδικήσετε την περιφέρεια της Μακεδονίας. Πιστεύω και όπως το είπε ο Γιώργος, έχετε κάνει ήδη τις πρώτες επαφές και ζυμώσεις με φορείς και με κόσμο. Θα ήθελα να ξέρω, επειδή δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις ένα σχεδιασμό σε επίπεδο περιφέρειας, θα ήθελα να ξέρουμε, έτσι να γνωρίζουμε, ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από την ανταπόκριση σε επίπεδο συγκρότησης ενός ψηφοδελτίου σε Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για το ερώτημα. Το έκανα στην αρχή ότι οι υποψηφιότητες θα προκύψουν μέσα από την κοινωνία με ζυμώσεις. Προζήμι θα γίνουμε έτσι για να προκύψω ότι καλύτερο και υγιέστατο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στα ψηφοδελτία. Ξεκαθαρίζω, δεν έχω μιλήσει με κανένα. Αυτά που αναγράφονται είναι ψέματα. Δεν έχω μιλήσει, επαναλαμβάνω, με κανένα. Δεν έχω μιλήσει, παράδειγμα, με τον Χρήστο Παπαδόπουλο, να του πω: Χρήστο, θέλω να είσαι στο ψηφοδέλτιο. Ή κάποιος ο οποίος μου πήρε τηλέφωνο, Θόδωρε, είμαι μαζί σου, δεν μου ζήτησε κανείς να είναι υποψήφιος. Όσα τηλεφωνήματα δέχτηκα από ανθρώπους με εμπειρία στα πολιτικά πράγματα, από νέους ανθρώπους, από νέους επιστήμονες, από ανθρώπους μέσα στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία, δεν μου είπε κανείς: Θέλω να είμαι υποψήφιος, είμαι κοντά σου, είμαι μαζί σου, όπου νομίζεις εσύ, Θόδωρε, αξιοποίησέ με, ή όπου νομίζεις εσύ όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το καλύτερο. Και αυτό θα κάνουμε. Ο αγώνας μας θα είναι για να επιφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ισχύει αυτό που και πριν, Δημήτρη, έτσι, όσοι εμπλακούν στο συνδυασμό τα περιουσιακά του στοιχεία στη δημοσιότητα. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος που δεν μίλησε καθόλου. Ναι. Τελευταία από μένα πάντως. Από όλη αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που είπε Θόδωρε, εγώ θέλω να μείνω λίγο στη συνέντευξη Κασιδιάρη. Ναι. Την οποία συνέντευξη να πω ότι δεν την είχα δει όταν έγινε, την είδα τώρα που βγήκε στα βίντεο. Συμφωνώ απολύτως με όσα είπες
με το ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε συνεντεύξεις, ακόμα και από ακραίες φωνές, να τους δώσουμε βήμα, διαφωνώντας ακόμα με τις φωνές αυτές. Όμως, επειδή επαναλαμβάνω την είδα τώρα και την υστέρω τη συνέντευξη και την είδα προσεκτικά, θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπαν και πολλοί άνθρωποι και να ρωτήσω συγχρόνως. Θέλω να πω λοιπόν ότι η εντύπωση που μου έδωσε, όχι εντύπωση, αυτό κατάλαβα από τη συνέντευξη, ήταν ότι δόθηκε όντως βήμα στον Κασιδιάρη, δόθηκε βήμα σε έναν εκπρόσωπο μιας εγκληματικής οργάνωσης και δόθηκε βήμα χωρίς να ενοχληθεί στο παραμικρό, χωρίς να του γίνει ούτε μία δύσκολη ερώτηση, από έναν δημοσιογράφο ο οποίος, από σένα, ο οποίος είσαι ικανότατος και έχεις στριμώξει πάμπολες φορές και πολύ καλά έκανες πάρα πολλούς πολιτικούς. Στη συνέντευξη αυτή δεν την είδα καθόλου, αντιθέτως του δόθηκε όντως πάσα και απλώς εξέθεται τις θέσεις. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Ναι, θέλω να ρωτήσω το γιατί. Συμφωνώ. Δεν ήταν αντιμετώπιση πολιτικού σε πολιτική συνέντευξη αυτή, κατά τη γνώμη μου. Γιατί έγινε αυτό? Ωραία. Η συνέντευξη με τον κύριο Κασιδιάρη, θυμίζω προς όλους, έγινε μετά από τους δύο νεκρούς μέλη της Χρυσής Αυγής που είχαμε. Ναι, και είχε προηγηθεί και το έγκλημα στο Κερατσίνι. Ναι. Έτσι. Και η δολοφονία του Κασιδιάρη στο Κερατσίνι. Ξέρεις πάρα πολύ. Πάρα πολλά. Ναι, λοιπόν. Ακούμε συνέχεια για τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ θέσεις τους όμως. Όφιλο λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνέντευξη, να ακούσουμε ποιες ήταν οι εξελίξεις, ποιες ήταν οι προθέσεις, τι ενημέρωση υπήρχε στα στελέχη, στα μέλη της Χρυσής Αυγής και να ακούσουμε και τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Γιατί εκτιμώ ο αποκλεισμός, η φήμωση και η ολομέτωπη μονόπλευρη επίθεση χωρίς χαρακτηριστικά διαλόγου δυναμώνουν επιπρόσθετα τέτοιου είδους φαινόμενα. Η Χρυσή Αυγή δεν ανδρώθηκε χάρη της δημοκρατίας ή του πλουραλισμού. Ανδρώθηκε μέσω του αποκλεισμού. Προσέξτε το αυτό, Χρήστο. Και ξαναπαναλαμβάνω, δεν προκύπτει από πουθενά εγώ να έχω το δικαίωμα να αποκλείω κανένα. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι Δυτικομακεδόνες. Υπάρχει κάποιο κόμμα που έχει αποκλειστεί από το κανάλι? Απέκλεισε ποτέ ως δημοσιογράφος κάποια άλλη φωνή? Το 1994 στις νομαρχιακές εκλογές, τις πρώτες, ο εργαζόμενος άλλο κανάλι, δεν ξέρω αν τα παιδιά το θυμούνται, Κώστας, στο West, είχαμε νομαρχιακές εκλογές. Υπήρχε μια υποψηφιότητα που δεν άρεσε. Εγώ αυτή την υποψηφιότητα την υπερασπίστηκα. Προσέφυγε αυτός ο συνδυασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Χάγη και αν εγώ δεν επέμενα, θυμάστε τότε με τον κύριο Δημητρά που ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Χάγη, είπε ένας δημοσιογράφος της Εσχατιάς της Ελλάδος, στη Δυτική Μακεδονία, περιέσωσε το κύρος της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θυμάσαι, Χριστό? Έτσι. Ξέρεις για ποιους μιλάμε. Έτσι. Ήταν υποψήφιοι συνδυασμός του Ράνιου Τόξου και εγώ είπα, κύριε, θα είναι μέσα στο στούντιο. Θα είναι μέσα στο στούντιο. Αυτό προτάσει η δημοσιογραφία, αυτό προτάσει η δημοκρατία, αυτό προτάσει η διοντολογία. Ποιος είμαι εγώ που θα αποκλίνω? Εγώ χρησιμοποιώ στο κανάλι συχνότητες που είναι εθνικός πλούτος. Δεν είναι κανενός Καρυπίδη, κανενός Βαρδινογιάννη, κανενός Μπόμπολα τα κανάλια. Οι συχνότητες είναι του ελληνικού λαού και εμείς που τα τις χρησιμοποιούμε πρέπει να σεβόμαστε τον ελληνικό λαό. Από πού προκύπτει μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι εγώ έχω δικαίωμα να αποκλείω? Έχω υποχρέωση. Αυτό δεν λέει? Αυτό δεν λέει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Είναι υποχρέωση να δίνουμε χρόνο και βήμα σε όλα τα κόμματα. Έτσι είναι, Χρήστο. Απλώς η ερώτησή μου είναι. Τώρα. Καλώς ήρθατε και συνέντευξη. Ναι, όχι. Εξηγώ πώς λειτουργήσα με τη διοντολογία. Εμείς εκεί συμφωνούμε απολύτως. Κάποιος άλλος, ο κύριος Πιέρης. Συμπυκνώνοντας για την επίμαχη ανάρτηση, η οποία όπως μας είπε και ουσιαστικά και ο κύριος Βίτας και άλλες τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτή που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην άρση της στήριξης. Μας είπες ότι έκανες μια αναδημοσίευση. Σημείωση ήμουν από τους πρώτους που το είχα επισημάνει. Δεν το ξέρω. Δεν το παρακολουθήσα. Εγώ επειδή παρακολουθώ και μετά. Δεν το παρακολουθήσα.
έκανες μια αναδημοσίευση για να πάρεις σχόλια. Όχι. Η αναδημοσίευση έχει εξής. Δεν ξέρω αν κάνει συνάδελφο εδώ τη ΣΕΡ. Αυτό ανέφερες πριν. Όχι, ανέφερες. Όχι. Είπα το εξής. Ότι οι αναδημοσίευσεις πολλές φορές που γίνονται από εμάς μπορεί να έχουν και στόχο για να πάρουμε και σχόλια. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σας είπα ότι δεν είναι δικό μου το κείμενο, αναδημοσιεύτηκε στη δικιά μου σελίδα. Το πώς αναδημοσιεύτηκε, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά σας λέω ότι εξηγούμε στη λεπτομέρειά του. Ήταν η περίοδος που έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ. Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που νιώθανε την πραγματική αδικία, γιατί και έτσι ήταν, και εμείς δώσαμε μάχη για αυτό και βήμα και εκπομπές κάθε μέρα και πήγαμε και στο ραδιόφωνο που έχουμε εδώ πέρα την ΕΡΑ, προωθήθηκε ένα μήνυμα προς όλους που έλεγε συνάδελφε, πρόφησε το. Που έλεγε τι, έκανε λογοπαίγνιο με το όνομα της ΕΡΤ. Ηρωνευόμενοι όλοι οι συνάδελφοι την επιλογή του ονόματος. Αυτό λοιπόν το μήνυμα ήρθε σε μήνυμα σε μένα και αναδημοσιεύτηκε στον τοίχο. Δεν λέω ποιος το αναδημοσίευσε. Αναλαμβάνω όμως την ευθύνη της αναδημοσίευσης. Δεν το αναδημοσίευσες εσύ δηλαδή. Αναλαμβάνω την ευθύνη της αναδημοσίευσης. Απαντώ, Παναγιώτη. Και ξέρεις πώς λειτουργούμε. Δηλαδή, ο σταθμός έχει Facebook, έχω προσωπικό Facebook. Προσέξτε το τι σας λέω. Κάνω εκπομπή μες στον αέρα. Αυτά λειτουργούν. Δεχόμαστε μηνύματα, μας σταυρωθούν τα μηνύματα. Ξέρετε πώς λειτουργούν. Δεν αφορά αυτό τον κόσμο. Αλλά όμως αυτό που αφορά, γιατί το έλεγα πριν ότι υπάρχει κείμενο του Πανεπιστημίου, θα το δώσω στο Χρήστο να το διαβάσει. Να το ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Κύριε Καρυπίδη, καλημέρα. Έχουμε καλή επιτυχία στον δύσκολο προεκλογικό αγώνα που σε περιμένει. Και καλά αποτελέσματα. Ελπίζω μετά τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ο πολιτικός αγώνας να διεξαχθεί με πολιτικά επιχειρήματα. Μέχρι τότε προσπαθώ να αποκαλύπτω τις λάσπες που σας πετούν. Από νωρίς ξεκατάλησα ότι η επιλογή σας δείχνει τη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να μην αφήσει υπόνοιες για ανακοίνωση μακεδονικού θέλους στην περιοχή και στη συνέχεια βοήθεια στη διακρίβωση ότι δεν γράψατε εσείς τα αντιεβραϊκά κείμενα, αλλά τα δημοσιεύσετε. Για του λόγου του αληθές, παρατίθενται δύο link συγκεκριμένα. Είμαι ο ΒΒ στα σχόλια. Με εκτίμηση Βλάσης Μασίδης μέχρι πρώτος καθηγητής στο Βαλκανικό Σπουδό στη Φλόρινα και τώρα στο Μακεδονίας. Αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω κάποιος άλλος συνάδελφος. Επειδή βρισκόμαστε στο Ενεργειακό Κέντρο, θέλω μια επιπλέον φράση για το ποια θα είναι η αντίσταση σε αυτό που είπατε αγαθό και εθνικό πλούτο, το νερό και η ενέργεια. Επειδή τρέχει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Θέλω μια επιπλέον φράση. Τρέχει όμως και ο πολιτικός χρόνος και εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να τρέψουμε αυτή την κυβέρνηση, των μνημονίων και της υποταγής, και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που θα προσπίσει το δημόσιο πλούτο και τα δημόσια αγαθά. Ευχαριστώ θερμά όλους. Να είστε καλά μέσα στην καρδιά μου. Σας το ξεκαθαρίζω. Αυτό που δέχτηκα ως επίθεση, το δέχτηκα χάρη της εμπιστοσύνης και της αγάπης σας. Το μετράνε, το ζυγίζουν, δεν τους βγαίνει. Θα είμαστε οι νικητές στον εκλογωρικό, θα σταθώ όρθιος και σας θέλω δίπλα μου. Ευχαριστούμε όλους τους εκπροσώπους του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης.